Φώτη, καλώς ήρθες ξανά στην ομάδα. Φαινόταν ήταν κάτι που ήθελες πολύ, πως και ο κόσμος που χάρηκε ιδιαίτερα στο άκουσμα της πιθανής επιστροφής σου. Καλώς σας βρήκα. Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα και η αλήθεια είναι ότι πήρα και αρκετή αγάπη στον κόσμο και ερωτήσεις για το αν θα επιστρέψω που με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Τι μεσολάβεις για αυτή τη μία σεζόν απουσία σου στην Ελλάδα? Ποιες εμπειρίες αποκόμισες από το Βόλο? Εντάξει, πήρα εμπειρίες σίγουρα. Ήταν ένα διαφορετικό πρωτάθλημα, μια άλλη χρονιά. Διαφορετική στόχη σίγουρα. Αλλά είμαι πιο έμπειρος, πιστεύω, με περισσότερη γνώση το τι πρέπει να κάνω για να είμαι αυτός που πρέπει. Φυσικά θα γνωρίζεις και τον νέο προμονητή της ομάδας, καθώς είχε παρουσία από το ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως επίσης στην ομάδα βρίσκεται και ο συμπατριώτης σου Γιάννης Μασούρας. Σίγουρα τον προπονητή το γνωρίζω από τον Όφη και από τις προηγούμενες ομάδες. Είχε κάνει μια πολύ καλή δουλειά όπου έχει πάει, αυτό είναι η αλήθεια και φαίνεται. Όσο για τον Γιάννη, έχουμε γνωριστεί από τον Ολυμπιακό, ήμασταν μια χρονιά μαζί. Πολύ καλό παιδί και ανυπομονώ να τον δω και εδώ πέρα. Πώς φαντάζεσαι αυτή τη νέα θητεία στην Ομονία? Ελπίζω ακόμα καλύτερη από την προηγούμενη. Περισσότερους τίτλους εύχομαι και ίσως και μια πορεία στην Ευρώπη θα ήταν πολύ καλό για την ομάδα και πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει. Είσαι σε θέση να βοηθήσεις άμεσα την ομάδα ή θα χρειαστείς λίγο χρόνο προσαρμογής? Είναι ένα οικείο περιβάλλον. Νιώθω έτοιμος, είμαι έτοιμος και πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω κατευθείαν την ομάδα. Η ομάδα βρίσκεται μέσω σημαντικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Υπάρχουν επίσης και υψηλές απαιτήσεις στις χώρες της οργανώσεις. Πώς σιγά είναι να αισθάνεσαι αυτό? Είναι καλό, ο ανταγωνισμός είναι ωραίος, μου αρέσει και είναι κίνητρο για να γίνεις ακόμα καλύτερος. Και κλείνοντας, ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Ομονίας. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή τους και όπως τότε, έτσι και τώρα, θα δώσω τον καλύτερο με αυτό στο γήπεδο.